Καλησπέρα στην Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα σας. Οι μικροί και μικρομεσαίοι δήμοι συνήθως δεν έχουν το μηχανισμό και την τεχνογνωσία να διεκδικήσουν, Κατερίνα, ευρωπαϊκά προγράμματα αναβάθμισης της πόλης. Μπορούν όμως να απευθυνθούν σε ειδικούς για να φτάσουν στο στόχο τους. Ακριβώς. Και ειδικοί είναι μεγάλα Ινστιτούτα, όπως είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μάλιστα, ενθαρρύνεται και η διακρατική συνεργασία μεταξύ Δήμων αλλά και φορέων. Και χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου οικονομικά οι Δήμοι, μπορούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία και τις απαιτούμενες μελέτες για να προχωρήσουν. Θα δούμε λοιπόν τι κατάφεραν η Βουδαπέστη, το Εγάλεο και άλλες 6 πόλεις, οι οποίες βοηθήθηκαν από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Η Ποτέντζα στην Ιταλία, η Βουδαπέστη στην Ουγγαρία και το Εγάλεο μαζί με άλλες 5 πόλεις από Ρουμανία, Σκόπια και Κροατία, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επανασχεδιάζονται ενεργειακά. Στο πλαίσιο του προγράμματος ReCities παρέχεται στους Δήμους τεχνογνωσία και όλα τα απαραίτητα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού. Οι πόλεις αποκτούν έτσι νέα ζωή χρησιμοποιώντας έξυπνα φυσικούς και ενεργειακούς πόρους με εξοικονόμηση στην ενέργεια και αξιοποίηση των αποβλήτων τους. Η Βουδαπέστη, που ήδη είναι ένα βήμα μπροστά, βοηθήθηκε με αυτόν τον τρόπο στη σύνταξη του ενεργειακού πλάνου και τώρα βρίσκεται στη φάση υλοποίησης με στόχο να παράγει το 40% της ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουμε 8 δήμοι από ισάριθμες χώρες και έχουμε ειδικούς επιστημονικούς οργανισμούς οι οποίοι μας παρέχουν την τεχνογνωσία. Στόχος είναι να επιτύχουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και παράλληλα να καταρτήσουμε σχέδιο για την πιο αποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων μας. Κάθε δήμος θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο στρατηγικό πλάνο στην ενέργεια και τα απόβλητα. Η Ευρώπη δίνει ευκαιρίες χρηματοδότησης αρκεί να υπάρχει ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο. Ήλιος, αέρας και νερό μπορούν να γίνουν οι νέες πηγές ενέργειας για τις μικρομεσαίες πόλεις της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αρκεί οι τοπικές αρχές να καθοδηγηθούν σωστά, ώστε στη συνέχεια να διεκδικήσουν με αποτελεσματικότητα χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ενεργειακών προγραμμάτων. Στην Ελλάδα, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί να παίξει αυτό το συμβουλευτικό ρόλο για τους Δήμους και να τους βοηθήσει να ετοιμάσουν τις προμελέτες, ώστε στη συνέχεια να λάβουν χρηματοδοτήσεις από προγράμματα όπως το Έλενα ή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι όλα τα έργα να είναι όρημα, έτσι ώστε να ενταχθούν για χρηματοδότηση. Το ΚΑΠΕ είναι συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους Δήμους και να κάνουν το σχέδιο δράσης στρατηγικής για την αηφόρο ενέργεια, αλλά και σαν ΚΑΠΕ έχουμε αρκετή τεχνογνωσία ώστε να βρίσκουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για τους Δήμους, που είναι σημαντικό αυτή την εποχή. Από ελληνικής πλευράς, το Εγάλεο είναι η πόλη που σήμερα συμμετέχει στο πρόγραμμα, προσδοκώντας την ανακούφισή της από την ατμοσφαιρική ρήπανση και τη μείωση των λειτουργικών της εξόδων. Ήδη η οδός στη Βόνα ανακατασκευάζεται με ψυχρά υλικά που θα ρίξουν τη θερμοκρασία το καλοκαίρι και θα μειώσουν κατά 30% τους ρήπους. Ενώ ετοιμάζεται και η ενεργειακή αναβάθμιση βρεφονηπιακού σταθμού, ώστε να καταναλώνει σχεδόν μηδενική ενέργεια. Ο Δήμος Εγάλεου είναι ένας Δήμος επιβαρημένος με τους οδικούς άξονες και με άλλες χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης από το ΚΑΠΕ θα μπορούν να γίνουν έργα, θα βοηθήσουν στο να βελτιώσουμε το περιβάλλον που ζουν οι δημότες μας. Η διάχυση τεχνογνωσίας και εμπειρίας ανάμεσα στις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα βοηθά τους Δήμους να βρουν το δρόμο μέσα στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας και να εξασφαλίσουν τα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις. Τώρα, Κατερίνα, μη ικανοποιημένος από την τροπή που παίρνουν οι διαπραγματεύσεις για την καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας, εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας. Ακριβώς. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, όπως τουλάχιστον ανέφερε ο κ. Βενιζέλος, η χώρα μας δεν καταφέρνει να αποτρέψει τη διέλευση των πλοίων από τη θαλάσσια περιοχή μας, καθώς δεν υπήρξε, τουλάχιστον εκεί το αποδίδει, μαζική κινητοποίηση όλων των όμορων χωρών, των χωρών της Μεσογείου, για την αποτροπή της εμπλόκ καταστροφής των επικίνδυνων αυτών όπλων. Την ίδια ώρα, η Ιταλία προσφέρει και λιμάνι της Καλαβρίας για αυτό το σκοπό. Mm-hmm. Από ελληνικής πλευράς έχουν εκφραστεί, να θυμίσουμε, έντονες αντιδράσεις τόσο από τις τοπικές κοινωνίες, κυρίως από την Κρήτη, όσο και από τον επιστημονικό κόσμο. Για αυτό που πρόκειται να συμβεί, ο κύριος Βενιζέλος προανήγγειλε τηλεδιάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ενημερωθούν για τη διαδικασία οι Έλληνες επιστήμονες, ενώ η διαβεβαίωση που υπάρχει μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες αρχές είναι ότι δεν θα απορριφθεί τίποτα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.